Πριν από λίγη ώρα πάντως, ο Πούτιν εμφανίστηκε ανένδοτος στις επιλογές του. Έχουμε συνδεθεί με τη Μόσχα και τον Θανάση Αυγερινό. Θανάση. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε ομιλία του έστειλε νέα μηνύματα ακλόνητης αποφασιστικότητας στην πολιτική της κόντρας με τη Δύση που έχει επιλέξει. Ευχήθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ στις χώρες της Δύσης ο Θεός μαζί τους, εννοώντας ότι η Ρωσία ακολουθεί το δρόμο της και μάλιστα έχει πολλές επιτυχίες σε αυτό το δρόμο. Εκτίμησε ο Ρώσος πρόεδρος ότι η τάση για πολυπολικότητα στον κόσμο θα αυξάνεται. Είναι μια αναπόφευκτη διαδικασία και όποιος δεν ακολουθήσει τον πολυπολικό κόσμο θα χάσει, είναι η διαπίστωσή του. Να. Πολλοί Ρώσοι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτές οι δηλώσεις προκύπτουν από το γεγονός ότι τα δυσκολότερα για τη Ρωσία φαίνεται πως έχουν περάσει. Η ρωσική οικονομία πηγαίνει όλο και καλύτερα και η εκτίμηση είναι ότι τα χειρότερα έρχονται και στα μέτωπα και στην οικονομία για τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Και βέβαια κεντρική θέση στις ρωσικές ειδήσεις έχει ό,τι συμβαίνει γύρω από τη Λαύρο των Σπηλαίων του Κιέβου. Mm-hmm. Είχαμε τη σύλληψη μιας πολύ γνωστής δικηγόρου και ακτιβίστριας χθες το βράδυ. Ακόμη είναι άγνωστο τι θα της συμβεί. Τα πράγματα οδηγούνται στα άκρα σε αυτή την εκκλησιαστική αντιπαράθεση στο Μάλιστα. κέντρο του Κιέβου. Θανάση Αυγερινέ, σε ευχαριστούμε πολύ.